Κύριε Υπουργέ, είναι γνωστό ότι ενώ μια σειρά αρμοδιότητες για τη λειτουργία, συντήρηση των σχολικών κτηρίων, τον εξοπλισμό κλπ. Έχουν μετακυλιστεί από την ευθύνη του κράτους στις πλάτες των Δήμων, το ύψος της χρηματοδότησης που λαμβάνουν για τις σχολικές επιτροπές είναι ανεπαρκέστατο ακόμα και για τη στοιχειώδη κάλυψή τους. Γιατί βέβαια κατά το συνήθες συμβαίνουν σε αυτό το κράτος, οι αρμοδιότητες αυξάνονται, αλλά την αντίθετη πορεία ακολουθεί η χρηματοδότηση και μάλιστα σε ελεύθερη πτώση. Με ευθύνη βέβαια και της δικής σας κυβέρνησης, αλλά και όλων των προηγούμενων που και έφτασαν σε αυτά τα τραγικά χαμηλά επίπεδα, αλλά και το διατήρησαν όλα αυτά τα χρόνια. Έτσι τα σχολεία λειτουργούν οριακά με σοβαρές ελλείψεις σε παιδαγωγικά μέσα, εξοπλισμό, με σοβαρά προβλήματα και υποσυντήρησης χρόνων. Ακόμα και τα τζάμια δεν μπορούν να αλλάξουν όταν σπάνε. Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα όμως, σε αυτές τις συνθήκες της ακρίβειας και των ανατιμήσεων, τα σημάδια φάνηκαν από την περσινή σχολική χρονιά, όπου μια σειρά δήμοι με βάση και τα στοιχεία που δίνει το Υπουργείο Εσωτερικών, το ποσό των 133 εκατομμυρίων ευρώ που δόθηκε και μοιράστηκε στις σχολικές επιτροπές, μια σειρά δήμοι πριν εκπνεύσει το έτος έφτασαν πραγματικά σε καθεστώς χρεοκοπίας με τις ίδιες αυξήσεις που είχαν σημειωθεί σε λογαριασμούς κλπ. Φέτος ξεκινάει η σχολική χρονιά ήδη ελλειμματική από πέρσι, και σε αυτή την άθλια κατάσταση προστίθεται η αλματώδης αύξηση των τιμών σε όλα τα προϊόντα, η εκτόξευση του ενεργειακού κόστους, βέβαια, που και αυτό δεν έπεσε από τον ουρανό, είναι αποτέλεσμα της εμπορευματοποίησης της ενέργειας που όλα τα λαϊκά νοικοκυριά πληρώνουν, και βέβαια μια κατάσταση που επιτείνεται από το συνεχιζόμενο και εντυνόμενο μάλλον πόλεμο στην Ουκρανία, αλλά και την πολιτική που ακολουθείται της πράσινης μετάβασης με πολύ βαρύ κόστος για τους λαούς. Την ίδια ώρα δεν έχει πάρθει κανένα μέτρο, όπως για παράδειγμα η κατάργηση του ΦΠΑ, του ειδικού φόρου κατανάλωσης, του πετρέλαιου, στο φυσικό αέριο, καθώς και στο σύνολο των δαπανών που θα έπρεπε να υπάρχει για τις σχολικές επιτροπές. Σε αυτές λοιπόν τις ασφικτικές συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί, στάλθηκε η τελευταία δόση προς τους Δήμους στα ίδια καθυλωμένα επίπεδα, δηλαδή 28 εκατομμύρια ήταν η τελευταία δόση, καταδικάζοντας τελικά με μαθηματική ακρίβεια τα σχολεία σε ένδια και απλήρια δυναμία να πληρώσουν ακόμα και τους τρέχοντες λογαριασμούς, πόσο μάλλον να αντιμετωπίσουν άλλες ανάγκες που πρέπει να καλυφθούν στα σχολεία. Σας ρωτάμε λοιπόν τι μέτρα θα πάρετε ώστε να δοθεί έκτακτη χρηματοδότηση προς τους Δήμους στο ύψος των πραγματικών τους αναγκών για να καλυφθούν πλήρως οι λειτουργικές ανάγκες των σχολείων, αλλά βέβαια και τα συσσωρευμένα χρέη που έχουν μαζευτεί από τα προηγούμενα χρόνια με ευθύνη των κυβερνήσεων της δικής σας και προηγούμενων. Ευχαριστώ. Κύριε Υπουργέ, ορίστε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και για την ερώτηση. Νομίζω ότι ήταν αρκετά ανεπτυγμένη και αφορούσε αρκετά θέματα, οπότε θα πάρω λίγο χρόνο και από τη δευτερολογία μου, κύριε Πρόεδρε, για να απαντήσω ολοκληρωμένα. Πρώτον, ξεκινούμε από μια λάθος βάση, ότι η οικονομική κατάσταση στον ΟΤΑ έχει χειροτερεύσει. Η οικονομική κατάσταση στον ΟΤΑ έχει βελτιωθεί. Από τον Ιούλιο του 2019 με τον Ιούλιο του 2022, σύμφωνα με τα στοιχεία που τηρεί το Οικονομικό Παρατηρητήριο στην υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών, έχουμε μια αύξηση της άμεσης χρηματοοικονομικής θέσης στον ΟΤΑ κατά 265 εκατομμύρια. Είναι μια βελτίωση κατά 90% σε σχέση με τον Ιούλιο του 2019. Οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις έχουν υποχωρήσει. Ο τραπεζικός δανεισμός παραμένει σταθερός και ελαφρά μειούμενος, παρά το γεγονός ότι οι ΟΤΑ δανείζονται για να χρησιμοποιήσουν επενδυτικά εργαλεία όπως το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης για να υλοποιήσουν έργα. Και έχουμε μια εικόνα ακόμα και μέσα στην ενεργειακή κρίση που δείχνει ότι έχουν αυξηθεί τα έσοδα των ΟΤΑ κατά 384 εκατομμύρια ευρώ, χάρη και στις χρηματοδοτήσεις που θα πω από το κράτος, και οι δαπάνες τους κατά 174 εκατομμύρια ευρώ. Επομένως, δεν έχουμε μια εικόνα καταστροφής των Δήμων. Αυτό όσον αφορά τη γενική τοποθέτηση. Όσον αφορά για το θέμα, ειδικά για την ενεργειακή κρίση και τις σχολικές επιτροπές, έχουμε χρηματοδοτήσει τους Δήμους φέτος, στο πρώτο εξάμηνο της χρονιάς, με 218 εκατομμύρια ευρώ επιπλέον. 114 εκατομμύρια ευρώ μία δόση ΚΑΠ επιπλέον. 90 εκατομμύρια ευρώ από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους με στοχευμένη ανάλυση του κόστους που οι Δήμοι κάλυψαν για το 7 μήνο που είχε τεθεί ως περίοδος αναφοράς, προκειμένου να δούμε τι παραπάνω δαπάνες είχαν. Και άλλα 14 εκατομμύρια ευρώ για τις σχολικές επιτροπές. Άρα ούτε η δαπάνη για τις σχολικές επιτροπές είναι καθυλωμένη, όπως λέτε στην ερώτησή σας.
Η δαπάνη για τις σχολικές επιτροπές σε ετήσια βάση είναι 112 εκατομμύρια ευρώ σε 4 δόσεις. Σωστά επισημαίνεται για την τελευταία δόση ότι ήταν 28 εκατομμύρια ευρώ, όπως προβλέπετε, αλλά είχαμε ήδη διαθέσει 14 εκατομμύρια ευρώ το πρώτο εξάμηνο. Και θα διαθέσουμε επιπλέον άλλα 14 εκατομμύρια ευρώ τέλος του μήνα, προκειμένου να είμαστε εντάξει όσον αφορά τις βασικές δαπάνες θέρμανσης των σχολείων στην έναρξη της σχολικής χρονιάς. Και θα είμαστε εδώ να συνδράμουμε τους Δήμους και τις σχολικές επιτροπές για όσο χρειαστεί προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες τους. Θυμίζω ότι στην αρχή της χρονιάς, στην επιτροπή που έχουμε με το Υπουργείο Οικονομικών και με την ΚΕΔΕ, είχαμε εκτιμήσει ότι το επιπλέον κόστος το οποίο θα έπρεπε να καλύψουν οι Δήμοι φέτος θα ήταν γύρω στα 270 εκατομμύρια ευρώ. Αναποσαρμόζουμε αυτή μας την εκτίμηση συνεχώς με βάση τα στοιχεία των Δήμων. Όπως σας είπα, έχουμε δώσει ήδη 218 εκατομμύρια. Θα δώσουμε 50 εκατομμύρια επιπλέον από ΚΑΠ μέχρι τέλος του μήνα, 14 εκατομμύρια για σχολικές επιτροπές και άλλα 50 εκατομμύρια από το Υπουργείο Οικονομικών. Δηλαδή, 218 συν 114 εκατομμύρια ευρώ επιπλέον. Και εδώ είμαστε, αν χρειαστεί, χάρη στην εμπιστοσύνη που απολαμβάνει η ελληνική οικονομία και την καλή πορεία των φορολογικών εσόδων, να συνδράμουμε περαιτέρω την αυτοδιοίκηση και να ξεπεράσουμε όλοι μαζί και αυτή την κρίση. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ελάτε, κυρία συνάδελφε, ορίστε. Κύριε Υπουργέ, η εικόνα που περιγράψατε έρχεται τουλάχιστον σε αντίθεση με μια πραγματικότητα που βίωσαν την περσινή χρονιά οι Δήμοι, τα σχολεία, οι σχολικές επιτροπές, όπου φτάνοντας στο κλείσιμο της χρονιάς βρίσκονταν σε πλήρη αδυναμία να αντιμετωπίσουν τρέχοντα έξοδα. Γι' αυτό σας ζήτησαν και έκτακτη χρηματοδότηση, την οποία δεν έλαβαν με αποτέλεσμα να ξεκινάμε ελληματικά τη φετινή χρονιά. Δεν ξέρω αν συνολικά τα έξοδα της τοπικής αυτοδιοίκησης αυξήθηκαν, πάντως και σε ποιες ανάγκες κατευθύνονται από τους εκάστοτες Δήμους. Πάντως τα σχολεία που βρίσκονται εγκαταλελειμμένα και έχουν αντιμετωπίσουν χρόνια υποχρηματοδότηση και προβλήματα και στη συντήρηση των κτηρίων και στη θέρμανση κλπ. Σίγουρα δεν πηγαίνουν. Και κοιτάξτε, θα ήταν περιττό να επιχειρηματολογήσει κανείς για την εκτείναξη των τιμών, την αλματώδη αύξηση του ενεργειακού κόστους και καυσίμων. Πολύ περισσότερο όταν τη φετινή σχολική χρονιά ανοίξατε τα σχολεία χωρίς καν τα υποτυπώδη μέτρα για την πανδημία. Οπότε μάλλον ακόμα και αυτό η τραγελαφική συμβουλή που δίνατε πέρυσι στους μαθητές να πηγαίνουν με την κουβέρτα τους στο σχολείο για να μπορούν να είναι τα παράθυρα ανοιχτά και να αρίζονται φέτος, ακόμα και αυτό θα παρουσιάζεται ανεπαρκές. Όμως όταν σήμερα, φέτος, εσείς αντί να στηρίξετε, να ενισχύσετε τους Δήμους, όπως και βέβαια και τα λαϊκά νοικοκυριά, για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν αυτή την ακρίβεια, εσείς νομοθετείτε ποινολόγιο και υποχρεώνετε τους Δήμους να μειώσουν τα ενεργειακά τους έξοδα στο 15% με την απειλή ότι δεν θα μπορούν να κάνουν προσλήψεις στις ήδη υποστελεχωμένες και διαλυμένες δομές των Δήμων. Πώς αυτό θα μεταφραστεί στις ανάγκες των σχολείων? Πώς αυτό θα μεταφραστεί στα έξοδα που θα διατεθούν για τις σχολικές επιτροπές για να καλυφθούν αυτά τα έξοδα? Τι λέτε δηλαδή, να παγώσουν τα παιδιά? Και αυτά δεν τα βγάζουμε από το κεφάλι μας. Έχουμε ήδη δείγματα, για παράδειγμα στο Δήμο Νέας Σμύρνης ήδη έχει πάει επιστολή στα σχολεία που απαιτεί από τους διευθυντές να μειώσουν τα έξοδα για τη θέρμανση. Άρα καταλαβαίνετε ότι όταν ήδη βρισκόμαστε σε συνθήκες που τα σχολεία αντιμετωπίζουν πολύ σοβαρές ελλείψεις και αδυναμία να αντιμετωπίσουν τα τρέχοντα έξοδά τους, πώς θα μπορέσουν να ανταποκριθούν και σε αυτή την κατάσταση της ενεργειακής ακρίβειας. Και ξέρετε, κύριε Υπουργέ, αν δεν υπάρξει μια γενναία αύξηση της χρηματοδότησης προς τους Δήμους για να κατευθυνθεί στις σχολικές επιτροπές, με δεδομένο ότι μιλάμε για τα τελευταία χρόνια, το ύψος της χρηματοδότησης έχει κατακριμνιστεί σε σχέση με τα προ-δεκαετίας επίπεδα, τουλάχιστον στα μισά. Δεν μπορεί να συμβιβαζόμαστε με μερικά εκατομμύρια που δεν φτάνουν, ενώ στο σύνολο της χρηματοδότησης που δεν φτάνουν για να καλύψουν τις ανάγκες. Και ξέρετε, όταν μιλάμε για παιδιά, δεν μπορεί να ισχύσει το αμίμητο «όποιος δεν προσαρμόζεται πεθαίνει». Και αυτό, ξέρετε, έχει και άλλη ερμηνεία, γιατί τα συστήματα που δεν προσαρμόστηκαν
στις σύγχρονες ανάγκες και στις σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες και στις σύγχρονες παραγωγικές δυνατότητες, είναι αυτά που αργά ή γρήγορα οδηγήθηκαν στο χρονοτούλεπο της ιστορίας και πέθαναν. Άρα πρέπει εδώ και τώρα να στηρίξετε ουσιαστικά να αντιμετωπίσετε αυτά τα προβλήματα, γιατί δεν πρόκειται να ανεχτούμε ούτε εμείς, ούτε πολύ περισσότερο οι μαθητές, η μαθητική κοινότητα, εκπαιδευτικοί, οι γονείς, το γονεϊκό κίνημα, δεν πρόκειται να ανεχτεί αυτόν τον αναχρονισμό. Σήμερα στα σχολεία τα παιδιά να παγώνουν και να γίνεται εκπαιδευτική διαδικασία σε σχολικές εγκαταστάσεις και με μέσα που παραπέμπουν σε άλλες εποχές.